θέλω πάρα πολύ καλά. Έχω περίπου 8 με 9 μέρες να καθίσω στην κάμερα για να γυρίσω βίντεο και μου φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά υποθέτω ότι θα το ξεπεράσω μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ελπίζω πραγματικά να είστε όλοι καλά, μου λείψατε πάρα πολύ. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο σε εσάς, στις συνδρομήτριές μου, οι οποίες μου έστειλαν προσωπικό μήνυμα να μου πούν τη δική τους προσωπική ιστορία. Όπως ξέρετε, σας είχα κάνει μια ανακοίνωση σχετικά με το όποιος θέλει να μου στείλει την προσωπική του ιστορία για να μπορέσω κι εγώ να το δω με το δικό μου το μάτι και να πω τις συμβουλές μου. Δεν θέλω να το παίξω ούτε ψυχολόγος ούτε τίποτα. Απλά θεωρώ ότι ένα τρίτο άτομο το οποίο είναι λίγο έξω από την κατάσταση ίσως μπορεί να δώσει κάποια παραπάνω βοήθεια όταν έχουμε κάτι το οποίο μας απασχολεί, τέλος πάντων. Πριν περάσουμε στις ιστορίες, θέλω να σας πω απλά ότι τρέχει ένας διαγωνισμός στο Instagram, στο λογαριασμό μου στο Instagram. Μία τυχερή θα πάρει αυτή εδώ πέρα την τεράστια τσάντα, ένα πολύ ωραίο σε δερματίνι backpack, το οποίο έχει αυτή την απόχρωση. Το έχω γεμίσει με σακούλες μέσα για να καταλάβετε ότι είναι αρκετά μεγαλούτσικο. Οπότε ναι, όποιος ενδιαφέρεται θα πάει στο λογαριασμό μου στο Instagram, θα πάει στη φωτογραφία που έχω ανεβάσει σχετικά με αυτή τη τσάντα και όποιος θέλει μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα και να μπει στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται, Instagram Jane Shore. Ας περάσουμε λοιπόν στις δικές σας προσωπικές ιστορίες. Ξεκινάω με την πρώτη ιστορία. Λοιπόν, είμαι ένα κορίτσι με πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση, είμαι 16 και πρόσφατα διαγνώστηκα με δυσλεξία. Κατά βάθος όμως το ήξερα ότι δυσκολεύομαι, αλλά τώρα έγινε φανερό σε όλους και αυτό το πράγμα με τρομάζει για τη ζωή μου, δεν ξέρω αν θα πετύχω και αν μπορώ να τα καταφέρω. Μέσα μου νιώθω αδύναμη ξέροντας αυτά και επίσης εμφανισιακά έχω κάποια περιττά κιλά που με κρατούν ακόμα πιο χαμηλά. Φυσικά και προσπαθώ να τα χάσω, αλλά πάντα με την ψυχολογία μου τόσο κάτω, με πιάνει βουλιμία και δεν σκέφτομαι τίποτα και κανέναν, όλα τόσο δύσκολα, τόσο περίπλοκα. Αυτή είμαι εγώ, μια θαυμάστριά σου. Από το YouTube, ένα μεγάλο μπράβο για όλα, σε αγαπώ. Εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σου πω ότι η δυσλεξία είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να ντρέπεσαι και δεν θα πρέπει να ντρέπεται και κανένας από όσους το έχουν. Δεν μπορείς να ζήσεις μια εντελώς φυσιολογική ζωή έχοντας δυσλεξία. Μου λες ότι επειδή είναι φανερό στους άλλους, οι άλλοι, έχεις δεν έχεις κάτι, μπορεί να σε κρίνουν ανά πάσα στιγμή. Εσύ θα πρέπει απλά να βγάλεις από το μυαλό σου το ότι πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας σε οποιοδήποτε άσχετο εκεί έξω, διότι δεν είναι αυτός ο άσχετος ο οποίος σου προσφέρει ούτως ή άλλως κάτι στη ζωή σου. Αυτός που σου προσφέρει κάτι στη ζωή σου είναι οι γονείς σου, τα αδέρφια σου, οι φίλοι σου, τα στενά σου άτομα τα οποία ξέρεις ότι σε νοιάζονται και ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όχι δυσλεκτική άμα είσαι, οποιοδήποτε πρόβλημα, δεν υπάρχει περίπτωση όχι να σε κρίνουν, αλλά σε δέχονται για αυτό που είσαι, σε αγαπούν και θέλουν το καλό σου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό. Οπότε, όσο για τα κιλά τα περιττά, όλες έχουμε πάνω κάτω περιττά κιλά. Μην αφήνεις την αυτοπεποίθησή σου να πάει στα τάρταρα, γιατί έτσι θα δυσκολέψεις γενικά τον εαυτό σου στο να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του όμορφα. Και δεν υπάρχει κανένα νόημα να το κάνεις αυτό. Είσαι 16 χρονών, είσαι πάνω στην εφηβεία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χώνεσαι για τα κιλά σου. Κάποια στιγμή θα χαθούν από μόνα τους. Και από μόνα τους να μην χαθούν, τώρα δεν είναι η φάση να κάνεις τρέλες με βουλιμίες και τέτοια. Πρέπει να ηρεμήσεις και να σκεφτείς ότι έτσι είμαι τώρα, με αυτό θα πορευτώ και θα κοιτάξω την υγεία μου και όχι αν έχω λίγη κυταρίτιδα παραπάνω ή λίγα κιλά και παραπάνω. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Η υγεία σου είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, περνάω στην επόμενη ιστορία. Είμαι 21 χρονών από επαρχία και σπουδάζω Αθήνα. Είμαι 21 και ζω σαν να είμαι 81. Δεν έχω φίλους, ούτε καν παρέες. Μόνο λίγα άτομα που εμπιστεύομαι. Τυχαίνει σήμερα που έβγαλε στην ανακοίνωση να είναι και τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου, όμορφο. Κάθε χρόνο τα γενέθλιά μου είναι και χειρότερα. Όλο και πιο λίγα άτομα κοντά μου. Το θέμα είναι πως προσπαθώ να ενταχθώ σε παρέες, αλλά ποτέ δεν τα καταφέρνω. Και να ήταν μόνο αυτό, τα οικονομικά μου είναι χάλια. Οι γονείς μου δεν μπορούν να με βοηθήσουν και είμαι σε μια σχολή που έχω καταλήξει ότι δεν μου αρέσει, όμως είναι αργά να κάνω πίσω. Νιώθω πολύ άσχημα, περνάω ώρες ή και μέρες μόνη μου κλεισμένη σπίτι, δεν πηγαίνω σχολή, μόνο κοιμάμαι και ξυπνάω.
Τώρα που είναι καλοκαίρι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά όταν γυρνάω Αθήνα το χειμώνα, είναι έτσι ακριβώς. Αυτή η κατάσταση εδώ και 3 χρόνια περίπου. Νόμιζα πως άμα φύγω από επαρχία θα καλυτερεύει η ζωή μου, αλλά αυτή χειροτερεύει. Όλα αυτά φυσικά δεν τα ξέρει κανείς. Φροντίζω να δείχνω ότι είμαι καλά μέσω των social media. Δεν ξέρω τι να κάνω, έχω παρατηθεί από τη ζωή και δεν μπορώ να κάνω τίποτα, νιώθω ανήμπορη. Ώρες-ώρες αισθάνομαι ότι έχω κατάθλιψη, αλλά δεν ξέρω αν όντως είναι έτσι. Ξέρω υπάρχουν προβλήματα μεγαλύτερα, προβλήματα υγείας και πολλά άλλα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σκεφτώ τα χειρότερα και να τους πούμε ότι είμαι καλά. Ευχαριστώ για το χρόνο σου άμα το διάβασες. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα που μου στείλες την ιστορία σου. Μου θυμίζεις πάρα πολύ τον εαυτό μου στο γεγονός ότι δεν σου αρέσει η σχολή σου, έφυγες από επαρχία, όπως επίσης ότι οι γονείς σου δεν μπορούν να σε στηρίξουν οικονομικά γιατί δεν έχουν χρήματα. Έχουμε πάρα πολλά κοινά. Θέλω να σου πω ότι το γεγονός ότι μου λες ότι δεν έχεις φίλους παρά μόνο κάποια άτομα τα οποία εμπιστεύεσαι και είσαι στην Αθήνα 3 χρόνια, σπουδάζεις εκεί. Έχεις ποτέ αναρωτηθεί για ποιο λόγο δεν έχεις ταιριώσει, ας πούμε δεν έχεις καταφέρει να ενταχθεί σε κάποια παρέα? Μήπως έτυχε να μην βρεις την κατάλληλη παρέα για να δέσεις? Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν σε θέλει στην παρέα του. Μπορεί εσύ να μην θέλεις κατά βάθος. Απλά στην ανάγκη σου να ενταχθείς κάπου, μπορεί να ψάχνεις σε λάθος μέρος. Θεωρώ πως αυτή σου η συνεχής ανάγκη να ενταχθείς και να προσπαθήσεις να ίσως να γίνεις συμπαθής οτιδήποτε, επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα. Διότι πρέπει να είμαστε χαλαροί για να μπορέσει όλος να δει τον πραγματικό μας εαυτό και να αντιληφθεί εάν υπάρχουν κοινά στοιχεία, άμα ταιριάζουμε κτλ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δυσκολεύεσαι τόσο πολύ με την κοινωνική σου ζωή. Υποθέτω όμως ότι κάτω από την επιφάνεια έχει να κάνει με το ότι δεν αισθάνεσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου. Ίσως ενοχλεί το γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση στο σπίτι δεν είναι καλή. Ίσως έχεις και άλλα οικογενειακά προβλήματα που δεν μου έχεις αναφέρει και εννοείται πως είναι απολύτως σεβαστό. Ίσως είναι το γεγονός ότι πηγαίνεις σε μια σχολή η οποία δεν σου αρέσει ή μάλιστα μου λες ότι δεν πηγαίνεις καν. Εάν δεν πηγαίνεις στη σχολή ή δεν έχεις μια δουλίτσα, κατευθείαν ο κύκλος, οι πιθανότητες του να βρεις άτομα να συναναστραφείς μειώνονται. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι λύση το να καθόμαστε στο σπίτι και να κοιμόμαστε όλη μέρα. Πρέπει να σηκώσεις τον κόλο σου, συγγνώμη για την έκφραση, και να κάνεις κάτι. Να πεις, δεν θα περάσω τα υπόλοιπα χρόνια, τα καλύτερα χρόνια, τα φοιτητικά, σε ένα σπίτι να ξαπλώνω και να βλέπω, ας πούμε, τηλεόραση. Πρέπει λίγο να μπεις σε μια εγρήγορση. Οπότε, τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο για σένα? Βρες μια δουλειά. Άμα δεν έχεις ήδη, μπορείς να δουλέψεις καφετέρια, μπορείς να δουλεύεις να κάνεις κάτι περιστασιακό, το οποίο και θα σε βοηθήσει οικονομικά, θα σε ανανεώσει λίγο γιατί μπορεί να κάνεις κανένα ψωνάκι ή κάτι να νιώσεις καλύτερα. Όπως επίσης, θέλεις δεν θέλεις, θα έχεις διάδραση με άλλους ανθρώπους. Και θέλεις δεν θέλεις, θα δέσεις με κάποιους ανθρώπους. Αν συνεχίσεις να είσαι σε αυτή την κατάσταση, να κάθεσαι στο σπίτι, θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Και στην ηλικία σου και το γεγονός ότι έχεις την υγεία σου, δόξα τω Θεώ, δεν επιτρέπεται να είσαι έτσι. Οπότε, σήκωσε το κόλο σου τώρα. Λοιπόν, περνάω στην επόμενη ιστορία. Πριν από κάποιο καιρό είχα μια κολλητή, την έχεις σε εισαγωγικά. Ήμασταν φίλες για πολλά χρόνια. Εγώ σαν φίλη ήμουν πάντα και όταν με χρειαζόταν και άκουγα και βοηθούσα όσο και όπως μπορούσα. Όσο ήμασταν μικρές, στην ηλικία 14-15 κτλ, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου ήμασταν καλά από άποψη ότι και αυτή δεν είχε δείξει προς τα εμένα κάτι αρνητικό. Τα επόμενα χρόνια ξεκίνησαν όλα αυτά που θα σου πω. Άρχισε να βγαίνει με αγόρια κτλ και έκανε πράγματα για τα οποία εγώ δεν συμφωνούσα και τα έβρισκα ανήθικα. Σε παρένθεση έφερνε αγόρια στο σπίτι κτλ. Όταν μου μίλαγε για αυτά, προσπαθούσα να τη εξηγήσω ότι δεν είναι ωραία πράγματα αυτά και ότι όλα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Γιατί με το που τα φτιάχνεις με κάποιον, δεν ξέρεις αν είναι όντως αυτός που δείχνει. Πάντα καταλήγαμε να διαφωνούμε και στη συνέχεια μερικές φορές να τσακωνόμαστε. Εγώ εκείνη την περίοδο είχα αρχίσει να ξενερώνω μαζί της και η συμπεριφορά της στη συνέχεια ήρθε και έδεσε. Στο να ξενερώσω ακόμα πιο πολύ. Τα είχε μέναν και ενώ ήμασταν χρόνια κολλητές, με έγραφε. Αρχικά ξεκίνησε με το να μην βγαίνουμε τόσο όσο πριν και να βγαίνει πιο πολύ μαζί του και μετά μόνο μαζί του. Μετά από κάποιο καιρό μειώθηκε και η επικοινωνία μας, η καθημερινή. Εγώ δεν μίλαγα, περίμενα να καταλάβει μόνη της τι κάνει
και πώς συμπεριφέρεται στην κολλητή της. Δεν κατάλαβε τίποτα και συνέχισε τα ίδια και χειρότερα, μέχρι που έκανα την έκρηξη και της είπα ότι πάντα στην αρχή με έβγαζε τρελή, του τύπου μόνο εγώ δεν βγαίνω μαζί σου, ούτε σε βγαίνεις με μένα κτλ. Δηλαδή, πώς να βγεις με κάποιον που δεν στο λέει καν. Τέλος πάντων, μετά ζήταγε συγγνώμη. Το δέχτηκα και μάντεψε. Μετά από διάστημα, ούτε ενός μηνός, έκανε ξανά τα ίδια. Και εγώ τελείωσα. Ξενέρωσα τόσο πολύ μέσα μου, που ήξερα ότι δεν έχει γυρισμό πλέον. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε λοιπόν και εγώ κρύα και έκοψα τα πάντα. Έμοιαζε σαν να γνωριζόμαστε απλά και όχι ότι είμαστε κολλητές. Πλέον δεν μιλάμε, δεν έγινε καμιά λογομαχία, απλά σταματήσαμε να μιλάμε τόσο απλά μετά από χρόνια φιλίας. Να σου πω την αλήθεια, δεν με επηρεάζει πια, ίσα-ίσα κατάλαβα πολλά από αυτό. Κατάλαβα ότι μπορώ και μόνη μου να κάνω τα πάντα και δεν έχω ανάγκη καμιά ψευτοφίλη. Απλώς αναρωτιέμαι αν το ότι νιώθω τόσο καλά χωρίς φίλη, σε παρένθεση έχω βέβαια ένα καταπληκτικό αγόρι, αλλά καταλαβαίνεις πως άλλο το αγόρι σου και άλλο η φίλη σου, είναι εξαιτίας αυτής και πώς έγινε η κατάσταση ή εξ αρχής θα ήμουν μια χαρά χωρίς φίλη. Και επιπλέον δεν ξέρω αν θα έκανα καινούργια φιλία, μερικές φορές σκέφτομαι ίσως, αλλά συνήθως λέω όχι. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Λοιπόν, την ιστορία σου νομίζω θα ταυτιστούν πάρα πολλές κοπέλες και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Νομίζω ότι ήταν κάπως αναπόφευκτο το γεγονός ότι θα κρυώσετε μεταξύ σας κάποια στιγμή και ότι θα σταματήσετε να κάνετε παρέα, γιατί από ό,τι κατάλαβα και από όσα διάβασα, δεν ήταν μία και δύο, ήταν πάρα πολλές φορές και συστηματικά. Οπότε ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι ξεμυαλίστηκε λίγο και δεν ένιωθε την ανάγκη να σε έχει κοντά της, γιατί ουσιαστικά η παρέα της με τα γόρια και η ερωτική της ζωή κάλυπτε αυτό το κενό, το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν συνέχεια μαζί σου και όλα καλά. Και θεωρώ επίσης το γεγονός ότι δεν σου λείπει, είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Από κάποια φάση και μετά ξενέρωσες τόσο πολύ, που πλέον κατάλαβες ότι δεν αξίζει να ασχολείσαι άλλο. Προφανώς και σου είχε αφήσει μια πικρία μέσα σου, αλλά πλέον γιατρεύτηκες. Έτσι θεωρώ. Και φυσικά βοηθάει και το καταπληκτικό σου αγόρι και εύχομαι να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι. Σε διαφορετική περίπτωση, άμα δεν είχες αγόρι, να ξέρεις ότι θα τη σκεφτόσουν πιο έντονα και θα σε πείραζε ακόμα περισσότερο. Αλλά όπως αυτή, έτσι και εσύ, μπαίνοντας σε μια τέτοια διαδικασία που έχεις μια σχέση και ασχολείσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος σου προσφέρει πολύ ωραία πράγματα. Επειδή λοιπόν έχεις μια πάρα πολύ καλή σχέση με το αγόρι σου, το αγόρι σου καλύπτει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου και σε ολοκληρώνει, οπότε νιώθεις ότι η απουσία της φίλης δεν είναι σημαντική. Η συμβουλή μου είναι κάποια στιγμή όμως να ξεκολλήσεις εν μέρει από αυτό και να αφήσεις περιθώριο σε ένα άλλο άτομο, θηλυκό κορίτσι να σε προσεγγίσει, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Δηλαδή μπορεί το αγόρι σου να σου στέκεται σαν φίλος, να περνάτε πολύ καλά μαζί, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα χαρείς με τον ίδιο βαθμό με το αγόρι σου και από ό,τι με τις φίλες σου, ας πούμε. Είναι διαφορετικά, κάποια πράγματα είναι διαφορετικά. Οπότε μην κολλήσεις το γεγονός ότι σου συνέβη αυτό με τη συγκεκριμένη και κλείνεις τις πόρτες σε οποιοδήποτε άτομο πάει να σε πλησιάσει. Θεωρώ ότι θα σε βοηθήσει πολύ και θα σε κάνει πιο χαρούμενη να ανοιχτείς λίγο, να αφαιθείς και να βάλεις στη ζωή σου κάποιο κορίτσι το οποίο βλέπεις ότι ταιριάζεται και ότι πάει να γίνει φιλία. Επόμενη ιστορία. Οι γονείς μου χωρίσανε όταν ήμουν 12. Το έμαθα με άσχημο τρόπο από τον πατέρα μου πάνω σε νεύρα του. Μου πέταξε «Είμαστε μαζί με την κόμενά μου από πριν γεννηθείς εσύ». Τώρα είμαι 20, που σημαίνει ότι κεράτωνε τη μητέρα μου χρόνια ολόκληρα χωρίς να ξέρει τίποτα. Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι τον έχει βάλει μέσα στο βρακί της, αυτή τον κάνει ό,τι θέλει. Τον έχει καταντήσει σε φάση να μην έχουμε σχέσεις. Δεν λέω, μου δίνει χρήματα όποτε χρειάζομαι, αλλά δεν είναι εκεί σαν πατέρας. Το βλέπω μια στο τόσο, όποτε τον πάρω τηλέφωνο ή όποτε του έρθει όρεξη για 5 λεπτά, μην φανταστείς. Και επίσης ότι έχω μεγάλο θυμό και νεύρα εξαιτίας της κατάστασης και έχω σχεδόν μονίμως νεύρα, τα οποία δεν τα θέλω πια στη ζωή μου, με κούρασαν. Και ξεσπάω σε άλλους χωρίς λόγο και έχω καταντήσει τέρμα κουραστική. Έχω συζητήσει με τον πατέρα μου γιατί είναι έτσι, πώς μπορούμε να είμαστε καλύτερα,
από ότι έτσι και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά δεν καταλαβαίνει ή δεν θέλει να αλλάξει κατάσταση. Τι πιστεύεις μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει ριζικά την ψυχολογία μου? Έχω σκεφτεί ήδη να πάω σε ψυχολόγο, αλλά πιστεύω ότι ίσως μπορώ να κάνω κάτι πριν καταλήξω σε αυτή την επιλογή. Ευχαριστώ. Αρχικά θέλω να σου πω ότι να πας σε ψυχολόγο, αν μη τι άλλο, μόνο καλό θα σου κάνει, κατά τη δική μου την άποψη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για να πας. Άμα έχεις την οικονομική δυνατότητα και άμα έχεις την οικονομική δυνατότητα να πας, το προτείνω, μόνο καλό θα σου κάνει. Πέρα από αυτό, μπορώ να σε καταλάβω πάρα πολύ, γιατί έχω και εγώ θέματα με τον πατέρα μου. Κοίταξε να δεις. Ξέρω ότι ένα παιδί όταν ακούει ότι χωρίζουν οι γονείς του, μόνο θλίψη μπορεί να προσφέρει και τίποτα άλλο. Μόλις φτάσει σε μια ηλικία και σε μια πιο όρημη σκέψη να καταλάβεις ότι οι γονείς σου και η σχέση μεταξύ τους είναι δικό τους θέμα και ότι δεν θα πρέπει να σε επηρεάζει, τότε θα είσαι καλύτερα κι εσύ. Από την άλλη, για μένα είναι νόμος και αρχή ότι ένα ζευγάρι το χωρίζει, πρέπει να διαχωρίζει επίσης και αυτό το κομμάτι, δηλαδή του χωρισμού, με τις διαπροσωπικές σχέσεις με τα παιδιά τους. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι χωρίζω τη γυναίκα μου, απομακρύνομαι από τα παιδιά μου. Θεωρώ ότι είναι τέρμα λάθος, θεωρώ ότι είναι εντελώς αντιπαιδαγωγικό και κάνει πάρα πολύ κακό στην ανάπτυξη, τη συναισθηματική και τη ψυχολογική ενός παιδιού. Οπότε, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω την ερωμένη του πατέρα σου για αυτή τη συμπεριφορά. Για μένα, αν είσαι γονιός και είσαι σωστός, θα πρέπει να είσαι δίπλα στο παιδί σου, ασχέτως τι λέει ο πιο κοντινός σου άνθρωπος. Γιατί είναι παιδί σου, είναι, φτιάχτηκε από σένα, είσαι υποχρεωμένος, αν μη τι άλλο, να το προσέχεις, να το αγαπάς, να είσαι δίπλα του και όχι οικονομικά δίπλα του, συναισθηματικά. Να περνάς χρόνο μαζί με το παιδί σου και να προσφέρεις κάτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμπεριφέρεται έτσι, ίσως έχει ξεμυαλιστεί, ίσως θεωρεί ότι είσαι πλέον σε μια ηλικία που μπορείς να τα καταφέρεις μόνη σου και δεν το έχεις τόσο ανάγκη. Και αν και του μίλησες και συνεχίζει αυτή την κατάσταση, θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι. Το λέω με όλη μου την αγάπη και την ευγένεια που μπορεί να με διακατέχει αυτή τη στιγμή σαν άνθρωπος. Και εγώ έχω κάνει πολλές προσπάθειες με τον πατέρα μου για να μπορέσω να έχω μια πιο σωστή και καλή σχέση. Έχουν πάει όλες με προσπάθειες χαράμι, πραγματικά. Δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε κάποια στιγμή ξύπνησα και είπα: δεν μπορώ να ζητιανεύω την αγάπη και την παρουσία του ανθρώπου που με γέννησε. Θα πρέπει αυτό δηλαδή να είναι κάπως αυτονόητο. Δεν πρέπει να είσαι εσύ ο γονιός και ο πατέρας σου να είναι το παιδί σου. Να το πάρεις δηλαδή από το χέρι και να του πεις: μπαμπά, ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις είναι λάθος. Πρέπει να δίνεις σημασία στα παιδιά σου και. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κάνει από μόνος του. Μπήκε στη διαδικασία να του εξηγήσεις ότι θέλω να διορθωθεί η κατάστασή μας και η σχέση μας και βλέπεις ότι δεν κάνει καμία κίνηση. Οπότε θα πρέπει απλά να το αφήσεις, να το δεχτείς και μερικές φορές πρέπει απλά να αλλάζουμε σελίδα. Και αν αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή καταλάβει, ίσως και με την απουσία σου, κάποια πράγματα, πίστεψέ με, θα έρθει από μόνος σου να σε αναζητήσει. Θα το κλείσω εδώ το βίντεο. Έχω ακόμα κάποιες ιστορίες τις οποίες θα τις κάνω σε δεύτερο βίντεο. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κουράσω, ούτε να βγει τεράστιο το βίντεο. Θέλω η κάθε ιστορία να ακουστεί σωστά, να ακουστεί με τον χρόνο που της αρμόζει και όλοι αυτοί που βλέπουν αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο να καθίσουν και να ασχοληθούν πραγματικά με αυτές τις ιστορίες και όχι να τις προσπεράσουν, γιατί το βίντεο βγαίνει τεράστιο, οπότε θέλω να τις προλάβουν όλες. Το κλείνω εδώ το βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά, θα τα πούμε σύντομα με ένα βίντεο ομορφιάς να αποφορτιστεί λίγο ατμόσφαιρα και θα επιστρέψω με τις δικές ιστορίες πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά!